Όλες οι γιορτές τελειώνουν καλύτερα όταν τελειώνουν με φαγοπότη. Στο σπίτι του ανθεμόκριτου το συμπόσιο βρίσκεται στο κορύφωμά του. Γιορτάζουν την πρώτη συμμετοχή του Δημόδωρου σε διθυραμπικό χορό και το τέλος των Μεγάλων Διονυσίων. Τελικά Κλεόφαντε, θεωρείς δίκαια την απόφαση των Κρητών εξαρτάται ανθεμόκριτε από το τι υποτίθεται πως βραβεύουμε στους αγώνες. Θέλουμε να νικά η πιο περίτεχνη τραγωδία ή θέλουμε να νικά η τραγωδία που εκφράζει καλύτερα το Μέσο Αθηναίο. Εννοείς πως ο Μέσος Θεατής θαυμάζει τον Ευρυπίδη αλλά τον φοβάται κιόλα λίγο. Κι εγώ πιστεύω πως ο κόσμος τον φοβάται τον Ευρυπίδη όπως ας πούμε φοβάται και τον Σοκράτη. Λένε κάποιες αλήθειες πολύ δυσάρεστες. Έτσι είναι. Και καμιά αλήθεια δεν είναι πιο δυσάρεστη από το ότι έχω μείνει με άδεια κύλικα. Έτσι μπράβο, να μην μείνει στενοχωρημένος ο γείτονα. Πες την κυρία σου να φωνάξει τον Δημόδωρο να έρθει να μας τραγουδήσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Τον έβριζαν τον Οδυσσέα, αλλά αυτός περίμενε υπομονετικά ως το τέλος. Αυτά τα ξέρουμε και από τον Όμηρο, Δημόδωρε. Πες μου ξανά, τι είπε ο όταν έμαθε πως η Λέκτρα είχε παντρευτεί τον Γιώργο. Ότι πρέπει να κρίνουμε τον άνθρωπο από το ήθο του και όχι από την καταγωγή του. Ε, αυτό είπε. Τα ωραία κορμιά, όταν είναι άδεια από μυαλό, διακοσμούν απλώ την αγορά. Είσαι έτοιμο, Δημόδωρε. Προτού ξεκινήσω, θέλω να σας πω πως αποφάσισα όταν μεγαλώσω να γίνω υποκριτής. Ο, ο Δίας να φυλάξει. Γιατί όχι λιχνοποιός. Κουρέας. Γεωργός. Ποιητής. Κτηνοτρόφος. Όχι, όχι. Υποκριτής. Υποκριτής.